πάει και όχι μόνο και από πρακτορία και καταλαβαίνει το πόσο σημαντικό είναι ένα μοντέλο να βρεθεί σε αυτήν τη σκηνή. Μπορεί να τη δει από παντού. Να σου πω ότι η Μαρία πήγε πριν από σχεδόν ένα μήνα στις Φιλιππίνες. Έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει μαζί με τα άλλα κορίτσια, ενώ τα ταξίδια που πρέπει να κάνουν. Παρευρέθηκε σε όλες τις εκδηλώσεις που έπρεπε να πάνε. Και μάλιστα λένε ότι ήταν ένα από τα μεγάλα φαβορί που θα έπαιρνε και τον τίτλο. Έλα όμως, Χριστίνα μου, που τη συνέβησαν διάφορα πράγματα εκεί στις Φιλιππίνες. Μάθαμε ότι πριν από δύο εβδομάδες. Τη τσίμπησε, όπως μου είπε ο πατέρας της, σε έναν μολυσμένο κουνούπι και φούσκωσε το πόδι της. Το περνάμε αυτό, γίνεται αυτό που έγινε. Η Μαρία πήγαινε κανονικά στις πρόβες της και ερχόμαστε, Χριστιανά μου, προχθές, την Πέμπτη συγκεκριμένα, τρεις μέρες πριν από τον τελικό, να πηγαίνει η Μαρία σε έναν από τα νησάκια, να πίνει, να τρώει κάτι, όπως είπαν οι γιατροί, και να παθαίνει τροφική δηλητηρίαση. Ναι. Με αποτέλεσμα όλο αυτό να την κρατήσει εκτός διαγωνισμού. Εννοείται ότι η Μαρία το έχει πάρει πολύ βαριά, γιατί καταλαβαίνεις, ταξίδεψες τόσες ώρες, έκανες τόσα πράγματα που πρέπει να κάνεις, προετοιμάστηκες και από την Κύπρο, με όλα αυτά που συζητούσαμε και την Παρασκευή, με χορηγούς, να δεις τι θα κάνεις, να δεις τι θα πεις για τη χώρα σου, να κάνεις τα βιντεάκια σου και όλα αυτά, να πηγαίνεις εκεί, να είσαι ένα από τα φαβορί, να σου το λένε όλοι και ξαφνικά να βρίσκεσαι εκτός. Λοιπόν, έχουμε τον πατέρα της Μαρίας στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο οποίος βρίσκεται και αυτός στις Φιλιππίνες μαζί της. Επέστρεψαν, θα μας τα πει ο ίδιος. Okay. Λοιπόν, κύριε Αρμενάκη, γεια σας, καλό σας απόγευμα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Γεια σας, καλησπέρα, τι κάνετε? Μια χαρά. Βρίσκεστε ακόμη στις Φιλιππίνες? Ναι, είναι μαζί με τη Μαρία. Α, μάλιστα, μια χαρά. Εσείς, κύριε Αρμενάκη, πότε πήγατε στις Φιλιππίνες? Πήγατε για να δείτε τον τελικό από κοντά, να δείτε το κορίτσι σας? Μπράβο, ναι. Ήρθα την περασμένη Κυριακή για τον τελικό. Mm-hmm. Εντάξει, καταλήξαμε στο νοσοκομείο. Μάλιστα. Η Μαρία ήταν καλά όταν πήγατε εσείς στις Φιλιππίνες? Η Μαρία ήταν καλά, ναι. Ήταν καλά. Μπορεί να μας μιλήσει ίδια, είναι σε θέση να μιλήσει στο τηλέφωνο ή θέλετε να μας μεταφέρετε εσείς τα γεγονότα? Παρόλο που της είπα της Μαριάς, αν θέλει να μιλήσει και δεν ήθελε. Mm-hmm. Ωραία, θέλετε να μας πείτε εσείς... Είναι λίγο το... Ναι. Εντάξει, βέβαια, κύριε Αρμενάκη, σίγουρα είναι λογικό, έτσι αν μας ακούει τώρα και η Μαρία, είναι λογικό να έχει απογοητευτεί, αλλά φυσικά δεν είναι και το τέλος του κόσμου. Θα μπορούσε οτιδήποτε πολύ χειρότερο να έχει συμβεί, οπότε ας απολαύσει την εμπειρία που είχε αυτόν τον ένα μήνα. Και δεν πειράζει που το φινάλε ήταν κάπως διαφορετικό. Ούτως ή αλλιώς η ζωή μας είναι τόσο απρόβλεπτη, που μακάρι να είναι πάντα μόνο αυτές οι ανατροπές που έχουμε όλοι στη ζωή μας. Σωστά. Θέλετε να μας πείτε λίγο πώς έγιναν τα πράγματα? Έφαγε κάτι, πάθε την τροφική δηλητηρίαση, από ό,τι μας έλεγε εδώ και ο Χάρης? Ναι, η Μαρία ταξίδευσαν σε ένα νησί για τουριστικούς σκοπούς του νησιού, mm-hmm. με 6 άλλες κοπελές. Ναι. Εκεί την ράγκωσαν κάποιον έντομο. Mm-hmm. Το ανάφερε τις κοπέλες εκεί στο security. Μετά από τη φρέσα της στη Μανίλα, πέρασαν και δύο-τρεις εβδομάδες. Την περασμένη Πέμπτη μου τηλεφώνησε και φώνε πάρα πολύ η γιαγιά της. Και πήγα στο ξενοδοχείο της, το MNM, και πήγαμε στο νοσοκομείο. Της έκαναν αναλύσεις οι γιατροί και βρήκαν τα αιμομετάλλια της πολύ χαμηλά. Και η σύμβαση είναι ότι δεν πρέπει να μείνει στο νοσοκομείο. Mm-hmm. Η Μαρία δεν έφερε να μείνει, θέλει να επιστρέψει πίσω στο διαγωνισμό. Και η σύμβαση είναι θα αφήσουμε να φύγει και να έρθει αύριο για να ξανακάνουμε τις εξετάσεις. Ναι. Τα μεγάλια. Την επόμενη μέρα ξαναπήγαμε Παρασκευή, απόγευμα. Έκαμε τις αναλύσεις και ήταν πάλι χαμηλά. Και οι γιατροί αποφασίσαν ότι πρέπει να μείνει μέσα, δεν μπορούσε να εξηγήσει. Πού οφειλόταν το γεγονός ότι τα χαμηλά τα αιμοπετάλλια? Δεν ήταν τα κατάλληλα.
Πού οφείλεται στο γεγονός ότι ήταν χαμηλά τα αιμοπετάλια, τι σας εξήγησαν? Η κατάληξη στους γιατρούς συγκεκριμένα χθες και σήμερα ήταν κάτι έφαγε ή κάτι είχε την υγειρία του. Μάλιστα. Αυτό ήταν το... Η Μαρία είναι μέσα ήταν ακόμη... από το δάγκωμα του μικροβίου. Δεν ήταν από το έντομο το οποίο τη δάγκωσε πριν από 2-3 εβδομάδες. Η Μαρία είναι... Όχι. Είναι απλώς εφοβούντουσαν επειδή πήγε σε εκείνο το νησί και πάρα πολλές περιπτώσεις σε αυτόν τον νησί τυχαίνει αυτά τα δαγκώματα. Μάλιστα. Οι γιατροί εμπιστεύασαν ότι είναι αυτό το δάγκωμα του εντόμου, αλλά τελικά ήταν ή από το νερό, αν είχε κάπου νερό που ήταν λερωμένο ή από φαγητό. Ναι. Κύριε Αρμενάκη, είναι ακόμη στο νοσοκομείο η Μαρία? Ναι, είναι στο νοσοκομείο, ναι. Είμαστε μαζί στο νοσοκομείο. Πότε βγαίνετε, πότε επιστρέφετε στην Κύπρο ή δεν γνωρίζετε ακριβώς? Κοίταξε, σήμερα που μιλήσαμε με τον γιατρό, μας είπε μπορεί να μας πει αύριο αν βγαίνουν τα πράγματα καλά, πότε θα μας πει στην αρχή. Μάλιστα. Άρα φαντάζομαι ότι και για σας ήταν ένα ταξίδι το οποίο ήταν προγραμματισμένο. Προγραμματίσατε κι εσείς τις δικές σας υποχρεώσεις και μείνατε μαζί στις Φιλιππίνες αυτή τη στιγμή, έτσι? Ανατροπή τελείως. Είναι οπωσδήποτε, ναι. Ναι. Μάλιστα. Ναι, εντάξει. Το λίγο... Δεν ήταν τίποτε το... Ναι, σίγουρα. Κινδυνό και... Βέβαια, εννοείται. Κύριε Αρμενάκη, σας ευχόμαστε περαστικά να πείτε στη Μαρία από εμάς με όλη μας την αγάπη. Τη στέλνουμε την αγάπη μας και να μην στεναχωριέται. Μακάρι να είναι μόνο αυτές οι ανατροπές στη ζωή μας και δεν πειράζει, θα το ξεχάσει, να σας απολαύσει όλο αυτό το οποίο έχει ζήσει μέχρι και εκείνη την ημέρα και ό,τι συμβαίνει τελικά, μια περιπέτεια και ένα μάθημα είναι κάπως, έρχεται και έχουν όλα το νόημά τους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Εντάξει, σίγουρα απογοητεύεσαι, εννοείται.